είναι λιγάκι δύσκολος και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση από την αρχή για τον ασυμπτωματικό ασθενή. Λίγα λόγια να πούμε λίγο όσον αφορά στην εισαγωγή. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες και βλέπετε ότι πόσο συχνά αλλάζουν οι οδηγίες σχετικά με την επαναγκαίωση ασθενής με χρόνια στεφανία νόσο και με ειδικά τους ασυμπτωματικούς, όσο και αν και είναι πολυεγκυακοί. Και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια αλλάξαμε και τους ορισμούς. Δηλαδή, ξεφύγαμε από τον ασθενή ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος, με πολλούς παράγοντες κινδύνου, με τα πολλαπλά οξέα σχημικά επεισόδια. Φύγαμε από τον ασθενή, τον κλασικό, ο οποίος είναι με ένα οξύ στεφανέο επεισόδιο και στη συνέχεια στο follow-up έχουμε τους στόχους που ξέρουμε. Και μιλάμε για αυτόν τον ασθενή στο πράσινο, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, διατρέχει μια απορία, που αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει επαναγκύλωση κάποια στιγμή ή να έχει ένα επεισόδιο στο μέλλον και πρέπει εμείς να τον διαγνώσουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα χρόνια στεφανέα σύνδρομα έχουν πλήρως αποσαφδιαχωριστεί από τα οξέα στεφανέα σύνδρομα και ο ορισμός που χρησιμοποιούμε είναι, βλέπετε, 7 διαφορετικές κατηγορίες. Στο μυαλό το δικό μου, 7 κλινικές, συγγνώμη, 6 διαφορετικές κατηγορίες στα χρόνια στεφανέα σύνδρομα σημαίνει ότι πραγματικά προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο σε ένα ορισμό χρόνια στεφανέα σύνδρομα, αλλά πρακτικά δεν έχουμε απάντηση για όλα αυτά. Και δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά. Όσον αφορά τις ενδείξεις, ασυμπτωματικός ασθενής, ο οποίος έχει σοβαρή νόσο στο στέλεχος ή εγγύς τμήμα του προστίου κατιόντα. Τι λένε οι μελέτες και τι λένε οι οδηγίες. Εδώ βλέπουμε ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν οτιδήποτε τέτοιο πρόβλημα, η φαρμακευτική αγωγή, βλέπω ότι υπολείπεται της χειρουργικής αγωγής, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Για κάποιο λόγο, στη συνέχεια φαίνεται ότι πιθανώς να πλησιάζουν, αλλά μιλάμε για μελέτες τις οποίες πρακτικά δεν έχουμε. Είναι μελέτες της περίοδου 1990, που όπως ξέρουμε έχει αλλάξει τελείως η καρδιολογία από τότε. Εδώ βλέπουμε PCI versus Kappa το ίδιο, αλλά ξεκάθαρα οι οδηγίες εδώ μας λένε ότι προχωράμε σε επαναγκύωση ή αν είναι το τελευταίο αγκείο το οποίο έχει παραμείνει και αιματώνει το μυοκάρδιο. Πάμε στην καρδιακή ανεπάρκεια με 2-3 αγκεία και υποτίθεται ότι είναι ασυμπτωματικός. Όλοι ξέρουμε, ειδικά ο κύριος Τρίκας, τη μελέτη STITCH, Medical Therapy versus CABG, και έδειξε μια οριακή διαφορά υπέρ της επαναγκύωσης στα μακροχρόνια αποτελέσματα μετά τα πρώτα 6 έτη. Παρά τα αυτά, είναι η πρώτη μελέτη η οποία στην ουσία πήγε να αποδείξει το αντίθετο και έδειξε ότι δεν υπάρχει και πλήρης αποδοχή της λέξης βιωσιμότητος και ειδικά στην ανίχνευση της βιωσιμότητος. Βλέπετε ότι είτε δεν είχαν βιωσιμότητα, είτε είχαν βιωσιμότητα, δεν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο αν πήγε καλύτερα με την επαναγκύωση ο ασθενής ή μόνο με τη φαρμακευτική αγωγή. Άρα είναι η πρώτη φορά που αν έχεις έναν ασυμπτωματικό ασθενή με 3 αγκεία και μέχρι πριν από 10 χρόνια λέγαμε ότι κάντε μια βιωσιμότητα για να δούμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι, και ειδικά οι χειρουργοί πολλές φορές για να αποφύγουν το χειρουργείο, έχουν μπει πλέον ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά, και λέω αμφιβολίες γιατί και η μελέτη της πιο πολύ μας μπέρδεσε παρά μας έδωσε απαντήσεις όσον αφορά τις βιωσιμότητες με την πορεία των ασθενών αυτών. Ένα επίσης ακόμη πιο δύσκολο στοιχείο, το οποίο κάνει πιο προκλητική έτσι κατά κάποιο τρόπο την χρήση της βιωσιμότητες, είναι ότι και εκεί που δεν είδαν βιωσιμότητα και εκεί που είδαν βιωσιμότητα, δεν είδαν και διαφορά μεγάλη όσον αφορά την αύξηση του κλάσματος εξωθήσεως. Άρα όχι μόνο στα καρδιαγγειακά συμβάματα δεν είχαν διαφορά, αλλά και στο endpoint της αύξησης της συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας, ούτε και εκεί είχαμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τη μελέτη STITCH. Και εδώ έρχεται ο τρίτος παράγων. Αν είναι πραγματικά μεγάλη η περιοχή της ισχαιμίας, μήπως έχει διαφορά στον ασυμπτωματικό ασθενή και την εκτεταμένη στεφανία νόσο, να προχωρήσουμε σε κάτι. Και εδώ έχουμε παλιότερα στοιχεία. Για κάποιο λόγο το 10% είχε μπει από παλιά σαν ένα cut-off point. Εγώ θα έλεγα χωρίς να υπάρχουν και ισχυρές ενδείξεις. Εδώ βλέπουμε μια παλιά μελέτη, πριν από 21 έτη δημοσιεύθηκε, όταν
η περιοχή της οποίας υπήρχε ισχυμία σε ασυντοματικό ασθενή πήγαινε με φαρμακευτική αγωγή, πήγαινε χειρότερα, 3 φορές χειρότερα όσον αφορά τον καρδιακό θάνατο συγκριτικά με τους ασθενείς οι οποίοι κάναν επαναγκύωση. Πάνω από 20%, 11 με 20% πάλι υπήρχε διαφορά, ενώ κάτω από 10% αυτή η διαφορά προφανώς άρχισε και μείωνε την ευεργεσία, κατά κάποιο τρόπο, της επαναμάτωσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα θέλω να πω τα θετικά αποτελέσματα κυρίως ήταν πάνω από το 10%. Ξέρουμε όλη τη μελέτη Κάρατς, η οποία δημοσιεύτηκε το 2007 για πρώτη φορά, το οποίο δεν έδειξε ότι διαφορά μεταξύ της επαναγκύωσης της ασθενής και στην πάρη 2D σε, να κάνουμε επαναγκύωση σε όλους τους ασθενείς οι οποίοι είχαν πραγματικά ισχυμία, και έχει τη μελέτη Ισχύμια πριν από λίγα χρόνια. Νομίζω ότι την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, την έχουμε διαβάσει αρκετές φορές, ξέρουμε τα θετικά της, ξέρουμε τα αρνητικά της. Παρά τα αυτά, δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι σε ένα κάποιο πληθυσμό, και λέω κάποιο πληθυσμό γιατί θυμόμαστε όλοι ότι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι είχαν σοβαρή νόσο στελέχους, εκτεταμένη στεφανία ενός των τριών αγκείων, είχαν ήδη απορριφθεί από την αξονική στεφανογραφία, όπως βλέπετε στο σχήμα αυτό. Άρα η τυχεοποίηση έγινε σε χαμηλού κινδύνου ασυμπτωματικοί ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν εκτεταμένη ισχυμία με οποιοδήποτε τρόπο διαγνώστηκε αυτή. Και βλέποντας τα 3,5 χρόνια δεν έδειξε μεγάλη διαφορά. Παρά τα αυτά, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτές οι καμπύλες αρχίζουν και... εγώ θα πω ότι έχουν μεγάλη διάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διαφορά τους στα 5 έτη. Θα δούμε και στα 8, 9, 10 χρόνια αν αυτή η διαφορά παραμένει σταθερή υπέρ της επεμβατικής θεραπείας μετά τα πρώτα 2,5 με 3 χρόνια ή αυτές οι καμπύλες αρχίζουν και διήστανται και δίνουν πραγματικά προβάδισμα υπέρ της επαναγκύωσης. Όσον αφορά το καρδιακό θάνατο και το εμφράγμα του μυοκαρδίου, είναι ξεκάθαρα υπέρ της επεμβατικής αντιμετώπισης, και λέω ξεκάθαρα υπέρ, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι ο ορισμός αυτός των εμφραγμάτων στην επεμβατική μέθοδο συμπεριέλαβε τα σποντάνεους αυτόματα εμφράγματα, τα οποία κάνανε διάγνωση μόνο από τα μυοκαρδιακά ένσημα, κυρίως το CKMB και σε κάποιους τροπονίνη. Και ξέρουμε πλέον το 2024 ότι αυτά δεν παίζουν ρόλο, δεν είναι καμία σχέση με την πορεία αυτών των ασθενών και δεν έχουν καμία σχέση συγκριτικά με τα εμφράγματα του μυοκαρδίου με ανάσπαστο του ΕΣΤΕ ή χωρίς ανάσπαστο του ΕΣΤΕ. Άρα, η Ισχύμια trial με κανονικό ορισμό έδειξε ότι τα εμφράγματα είναι λιγότερα στην ομάδα της επεμβατικής αντιμετώπισης στα 5 χρόνια. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Τα procedural ήταν παραπάνω στην πλευρά της επεμβατικής αντιμετώπισης, που προφανώς αυτή τη στιγμή δεν το δέχεται η βιβλιογραφία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα σποντάνεως, τα εμφράγματα, τα κανονικά που μιλάμε εμείς, είναι λιγότερα στην επεμβατική αντιμετώπιση. Και πάμε εδώ να δούμε την ισχυμία. Και βλέπουμε ότι όταν δεν υπάρχει ισχυμία, δεν υπάρχει διαφορά. Όταν υπάρχει σοβαρή ισχυμία, παρά το ότι, όπως σας ανέφερα νωρίτερα, ο πληθυσμός δεν συμπεριέλαβε ασθενείς με πραγματικά εκτεταμένη ισχυμία, εδώ φαίνεται ότι έχουμε προβάδισμα υπέρ της επαναμάτωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Παίζει ρόλο η ανατομία. Βεβαίως και παίζει ρόλο όταν είναι εκτεταμένη νόσος, όταν πιάνει εγγύς τμήματα, διχασμούς, βλέπετε ότι πάνε πολύ χειρότερα οι ασθενείς με φαρμακευτική αγωγή, ενώ εδώ δεν έχει καμία διαφορά. Τώρα, εδώ βλέπουμε έναν ασθενή, για να πάμε στην καθημερινότητα, γιατί στο τέλος, η καθημερινότητα δεν περιλαμβάνεται πάντα στις κλινικές μελέτες και σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνεται πάντα στις κατευθυντήριες οδηγίες. 65 ετών, ασυμπτωματικός, έχει περάσει όμως το εγκεφαλικό επεισόδιο, στο οποίο δείχνει η ισχυμία κυρίως στην κορυφή, εδώ όπως βλέπετε, και πιάνει μια επιφάνεια, το λέτε, και στις δύο τομές, γύρω στο 20%. Αυτή είναι η στεφανογραφία, του βλέπετε εγκύστημα του περισπόμενη σοβαρή νόσο, σχεδόν κομμένος ο πρόσωπος κρατιώντας μετά την έκφυση ενός διαγωνίου κλάδου που και αυτός έχει σοβαρή νόσο. Η δεξιά στεφανία αρτηρία έχει μια υπολοιπόμενη στένωση γύρω στο 60-70%, όχι υπολοιπόμενη, στένωση, συντενόβο, στην μεσότητα και με πολύ καλή, βλέπετε, αριστερή κοιλία, όπως μας δίνει η κυριογραφία. Αυτός ο ασθενής προφανώς
έχει εκτεταμένη νόσο και αυτός πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της επαναγγείωσης. Τελευταία κατηγορία, για να μην σας κουράζω, είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτώματα παρά την βέλτιστη, συσσαγωγικά πάντα βέλτιστη, φαρμακευτική αγωγή. Αυτό λένε οι οδηγίες. Δώσ' του φαρμακευτική αγωγή και αν έχει συμπτώματα, προσπάθησε να τον επαναγγείωσει. Αν δεν έχει, προσπάθησε να τον σταματήσει. Και βλέπουμε ότι αυτή η πορεία ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια, από τη MAST-2 μελέτη, η οποία στην ουσία έγινε τη δεκαετία πάλι του 1990 και φτάνει στην Όρμπιτα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2018 και πριν από λίγους μήνες και στην Όρμπιτα 2 μελέτη, η οποία προφανώς δημοσιεύτηκε. Οι οποίοι, τα αποτελέσματα είναι γνωστά, δεν έδειξαν μεγάλη διαφορά στη δοκιμασία κοπόσεως σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πάρα τα αυτά ότι σε ασθενείς οι οποίοι υπευλήθησαν σε αγκοπλαστική, ακόμη και στην ισκήμια είχαμε λιγότερες νοσηλίες και για ασταθή στη τάχη, ενώ στην καρδιακή ανεπάρκεια ήταν και εδώ πάλι λιγότερες ομιλίες ή οι νοσηλίες. Άρα, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια στεφανία σύνδρομο, επαναγγείωση κάνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν, για να βελτιώσουμε την πρόγνωσή τους, νόσους τελέχους πάνω από 50%, σοβαρή νόσο θα έλεγα εγώ και 50% πλέον, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή νόσο στο εγκύστημα του προστού κατιόντα, σοβαρή τρία αγκιακή νόσο και έκπτωση της συστολικής λειτουργίας της αστερής κοιλίας με κλάδο κατήσεως κάτω από 35%, ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή εκτεταμένη ισχυμία πάνω από 10% είναι το cut-off point, ή ασθενείς οι οποίοι έχουν μόνο μία αρτηρία η οποία έχει στένωση πάνω από 50% της 50% στένωση. Αυτό είναι κατά ένα σε, δηλαδή σημαίνει consensus. Όλα αυτά μπορεί να τα αποδείξεις είτε με την ισχυμία με ανέμακτες μεθόδους, είτε μέσω από δυναμικό εργαστήριο, με το FFR κάτω από 0,80 ή με το AFR κάτω από 0,89 ή πάνω από 90% στένωση, που υπενθυμίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά λειτουργική δοκιμασία. Όσον αφορά τα συντόματα, οι οδηγίες λένε δώσ' του τα φάρμακα και βλέπεις που πηγαίνει και μετά αντιμετωπίζεις. Εγώ θα έλεγα ο ασθενής ο οποίος έχει σύμπτωμα, προφανώς πρέπει να κάνει στεφανογραφία, ξέρουμε την ανατομία, θέλουμε να ξέρουμε τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και αναλόγως των ευρημάτων των αγιογραφικών που προχωράμε στην επαναγγείωση. Συγγνώμη. Το assessment μπορεί να γίνει, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, και αγιογραφικά και με το FFR. Φαίνεται ότι το FFR μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε κάποιες αγιοπλαστικές. Η FAME2 μας έδειξε ότι η φαρμακευτική αγωγή είναι χειρότερη από την αγιοπλαστική όταν καθοδηγείται από ισχυμία. Το ίδιο μας έδειξε και με το IFR, η Swedish Heart και η Define Clear, η οποία έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του IFR και του FFR. Εγώ θα έλεγα θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τη χρήση τους. Όταν έχουμε ισχυμία, όταν έχουμε προφανώς την ανέμακτη εκτίμηση της ισχυμίας, τότε το IFR ή το FFR είναι προάγον. Εδώ βλέπουμε δικά μας περιστατικά, 70 ετών ασθενή, με συμπτωματικό βέβαια CCS2, πώς αποφεύγουμε τις αγκοπλαστικές στη δεξιά στεφανή αρτηρία κυρίως, κάνοντας το FFR. Τελειώνοντας, πώς τις εφαρμόζουμε αυτές τις οδηγίες. Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι όσον αφορά τη μέθοδο που θα ακολουθήσει την επαναγκύωση, είτε αγκοπλαστική, είτε χειρουργική αντιμετώπιση, οι οδηγίες βάζουν και το patient's preference, δηλαδή την επιλογή του ασθενή. Σας θυμίζω ότι στην επιλογή του ασθενή δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιλογή της αντιμετώπισης διακαθιακά ή διαχειριστικά με στις δομικές καρδιοπάθειες. Το αναφέρω αυτό, απλώς το γνωρίζουμε. Παίζει ρόλο ο χειρουργικός κίνδυνος, η πόσο εκτεταμένη είναι η νόσος, αν θα κάνουμε πλήρη επαναγγείωση ή όχι και βέβαια αν υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης, αν έχει σαχαρώδη διαβήτη ο ασθενής, το STS score το χρησιμοποιούμε. Τα surgical score τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Το syntax score είναι παλιό score, για μένα είναι απαρχαιωμένο. Πάρα τα αυτά δίνει κάποια στοιχεία όσον αφορά το complexity score και βέβαια η θέση της βλάβης και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο πριν οδηγηθούμε στην επαναγγείωση. Το heart team για μένα παίζει κορυφαίο ρόλο και θα πρέπει να σε κάθε ασθενή ο οποίος έχει σύμπλοιο κοινόσο να γίνεται heart team πραγματικό από τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον καρδιοχειρουργό, αλλά και τον κλινικό καρδιολόγο που παρακολουθεί τον ασθενή. Πρέπει να έχουμε ορισμένα στοιχεία. Three vessel disease
Εδώ κάνουμε bypass κυρίως σε αυτούς που έχουν σαχαρόδι διαβήτη. Βλέπετε κατά 1α έχει πέσει κατά 2β το PCI. Αν δεν έχει σαχαρόδι διαβήτη, 1α είναι και τα 2 αναλόγως τι γίνεται τα υπόλοιπα. Εδώ βέβαια παίζει ρόλο και η ηλικία. Εδώ βλέπετε σχεδόν έναν 90χρονο, ο οποίος έχει συμπτώματα παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή. Έχει χειρουργική νόσο, όπως βλέπετε, παρά τα αυτά εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε και να κάνει bypass σε έναν 90χρονο. Φτιάξαμε τον πρόστο κατιόντα και ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και παρά το ότι δεν η χειρουργική αντιμετώπιση, βλέπετε, προφανώς πρέπει να πτυχαίνει καλύτερη επαναγκύωση, πλήρη επαναγκύωση. Άρα, συμπερασματικά, οι τέσσερις κατηγορίες που σας ανέφερα είναι ανατομικές όσον αφορά το στέλεχος και τον πρόστο κατιόντα του εκεί τμήμα. Καρδιακή ενεπάρκεια και εκτεταμένη στεφανία νόσο, εκτεταμένη ισχαιμία τρίτη κατηγορία και τέταρτη κατηγορία είναι συμπτώματα παρά την φαρμακευτική αγωγή. Άρα συμπερασματικά, η χρόνια στεφανία, τα χρόνια μάλλον στεφανία σύνδρομα, όπως πρέπει να τα λέμε, έχει τελειώσει ο όρος σταθερή στη θάγχη και χρόνια στα κτλ. Τα χρόνια στεφανία σύνδρομα περιλαμβάνουν πολλά σύνδρομα μαζί. Πρέπει να εκτιμήσουμε ανατομικούς, λειτουργικούς ανατομικές και λειτουργικές παραμέτρους. Τα συμπτώματα του ασθενούς θέλουμε να πετυχαίνουμε πάντα τουλάχιστον λειτουργικά, αν όχι ανατομικά, πλήρη επαναγκύωση και η μέθοδος αντιμετώπισης προφανώς, ειδικά στη σύμπλοκη στεφανία νόσο, πρέπει να γίνεται από το χάρτη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τούτουσα για την πολύ ωραία παρουσίαση. Εξατομίκευση και ισχυμία έχουν βασικά παραμέτρους στην αντιμετώπιση και στην απόφαση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε περάσει. Τον κύριο Παπά, ο Κώστας είναι συνδεδεμένος ακόμα. Κώστα. Ναι, έχω συνδεθεί. Κάνε ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, σε οποιοδήποτε ομιλητή θέλεις και στον τελευταίο τον κύριο Τούτους, αν θέλεις. Σε ακούμε. Μισό λεπτό, έχει κολλήσει λίγο η κάμερα. Σε ακούμε πάντως. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Εντάξει, και η κάμερα άνοιξε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρίσκουμε εκεί. Τα σχόλια είναι... Θα κάνω σχόλιο τώρα στον καθηγητή, τον κύριο Τούτουζα. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ καλή η εισήγησή του για τα χρόνια στεφανία σύνδρομα. Ήταν βασικά όλη η εισήγηση. Περιμέναμε να ακούσουμε λίγο για τη διάχυτη νόσο, αυτή που πιάνει τα αγγεία μέχρι τα άκρα, τέλος πάντων, όπου εκεί και ο επεμβατικός δεν μπορεί να κάνει τίποτε, ούτε και ο χειρουργός μπορεί να βάλει μοσχεύματα σε μια διάχυτη στεφανία νόσο που πιάνει και κύρια αγγεία και αρχή και τέλος. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ενημερωτική, πολύ καλή η εισήγησή του για τα χρόνια στεφανία σύνδρομα. Όσον αφορά τον κύριο, ξεκινώ από το τέλος, του κύριου Οικονομίδη. Πράγματι, η πάση των μικρών αγγείων στα στεφανία, που κυρίως ασχολιόμαστε με αυτή, ασχολούνται οι οφθαλμίατροι, οι νεφρολόγοι και όπου υπάρχει μικροκυκλοφορία, είναι μία πρόκληση, γιατί πλέον αναγνωρίζεται αυτή σε πολλά οξέα στεφανία σύνδρομα που δεν έχουν αποφρακτικές βλάβες. Υπάρχει πάντα το πρόβλημα ότι αυτό που μετράμε με όλες αυτές τις μεθόδους, είτε είναι επεμβατικές είτε ανέμακτες, έχει σχέση με το επικαρδιακό αγγείο. Αυτό που μετράμε, γιατί το μεν επικαρδιακό αγγείο συνήθως κάνει σπασμό, το δε μικρό αγγείο δεν μπορεί να κάνει διαστολή. Επίσης, η θεραπεία, όπως ξέρετε, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα σε αυτούς τους ασθενείς που αναγνωρίζουμε ότι έχουν πάθηση στα μικρά αγγεία, όπως τα μινόκα που ανέφερε ο κ. Οικονομίδης. Ευτυχώς έχουμε αρκετές μεθόδους μη επεμβατικές, έχουμε τη βραχιόνιο και τη μελέτη της διαστατικότητας της βραχιόνιο αρτηρίας και της αρτηριακής σκληρίας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Για τον κύριο Τυρζόπουλο ήταν πολύ αναλυτικός. Πραγματικά είπε αυτά που συμβαίνουν στην καθημέρα. Εγώ τυχαίνει να ασχολούμαι με το στρες ECO 20 χρόνια. Έχω κάνει πάνω από 10.000 στρες ECO και πραγματικά οι αρρυθμίες που με φοβίζουν είναι αυτές οι διαταραχές του φλεβοκόμου, η κομβική ρυθμία, εκεί ο ασθενής κάνει ναυτία, συνήθως προς το τέλος, και βέβαια αυτό δεν το θεωρούμε ποτέ ένδειξη να στείλουμε κάποιον για στεφανιογραφία. Οι άλλες αρρυθμίες που ανέφερε, δηλαδή η μη εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία και η κολπική μαρμαριγή, πράγματι συμβαίνουν σε πιο ηλικιωμένους ή σε άτομα που έχουν ήδη επηρεασμένο πλάσμα εξώθησης, και εκεί πραγματικά, αν μου συμβεί, λίγες περιπτώσεις έχω να αναφέρω έτσι ανεκδοτικά. Πραγματικά, εγώ τους έστειλα για στεφανογραφία, όποιος παρά το ότι είχε αρνητική δοκιμασία όσον αφορά την
συσπαστικότητα του μυοκαρδίου. Όταν μου έκανε μία μέρα σε κυλιακή ταχυκαρδία ή κολπική μαρμαριγή, και ήταν και κάποια ηλικία, τον έστειλα για στεφανιογραφία. Έτσι, πάντως είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά, όπως αναφέρθηκε. Για δε τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Χατζηγεωργίου, πραγματικά ήταν πολύ σαφής και είπε αυτό που λένε και οι οδηγίες, ότι σε έναν ασυμπτωματικό ασθενή που ψάχνουμε για πρωτογενή πρόληψη και θα πρέπει να βάλουμε και κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις, δηλαδή μελέτη καροτίδων, μελέτη σκόρ ασβεστίου, εκεί σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε τόσο φιδωλοί και να τους στέλνουμε όλους να κάνουν καροτίδες όσους έχουν χοληστερίνη. Αυτό το κάναμε ήδη τα προηγούμενα χρόνια στους υπερτασικούς και στους διαβητικούς. Όμως σε αυτούς που έχουν οικογενή, υπερλιπιδημία, έστω και ετερόζυγο, πιστεύω ότι έχει αξία να το να δούμε, επειδή συνήθως είναι πιο νέα άτομα και τα αναγνωρίζουμε όλο και πιο γρήγορα. Έχει σημασία να τους στείλουμε αυτούς να κάνουν έναν έλεγχο στις καροτίδες, όχι τόσο για το πάθος του ενδοθυλίου, που και αυτό έχει αξία, όσο αναφορά να δούμε αν έχουν αθερωματικές πλάκες. Έτσι, ένας νέος με πλάκες στις καροτίδες, ένας 30 χρονών, 40 χρονών, που είναι ετερόζυγη υπερλιπιδημία, θα τον βοηθήσουμε και θα μπορούμε να του συστήσουμε να πάρει τα φάρμακα για τα οποία όλοι φοβούνται αυτή τη στιγμή να τα πάρουν. Ή στην καλά, στην ομόσμη δεν το συζητάμε, με την εισαγωγή πλέον στην φαρέτρα τη φαρμακευτική των PSK9, σχεδόν όλοι πείθονται. Οι ασθενείς, τουλάχιστον στα Γιάννενα, εκεί που είμαι εγώ, το τμήμα λιπιδίων εύκολα δίνει αυτά τα φάρμακα στην οικογενή υπερλιπιδημία ή σε αυτούς που δεν μπορούν μετά από κάποιο στεφανιαίο σύμπτωμα να πάρουν στατίνες. Αυτά ήθελα να πω. Ήταν πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλυτικές όλες οι ομιλίες και στο επίπεδο του συνεδρίου που κάνει το ΟΝΑΣΙ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσιάπρα για την ευγενική πρόσκληση. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές, εξαιρετικές ομιλίες. Με κάλυψαν οι προλαλήσαντες, ήδη έγιναν πολλά σχόλια. Μόνο μία μικρή ερώτηση στον κύριο Χατζηγεωργίου σχετικά με τα λιπίδια. Απουσιάζει. Αν παρευρίσκεται. Ωραία. Πάμε τότε στον κύριο Κυριζόπουλο. Κύριε Παρών.